Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των The Two Moldheads. Είμαι ο Γιάννης, είναι ο Χρήστος και σήμερα είχαμε μια ιδιαίτερη κυρία στην παρέα μας. Triumph Tiger 800. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο τον Βασίλη που μας το παραχώρησε. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία σαν μηχανάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε ένα τέτοιο μηχανάκι μετά από καιρό έτσι αρκετά καλό και σωστό σε όλα του τα κομμάτια. Τι, το φτιάξαμε το τραπέζι, το κοιτάς. Αυτό, είναι φτιαγμένο. Και έβαλα κι άλλη βίδα στο τραπέζι. Τώρα το κούνημα το υπόλοιπο από το χρόνο θα το φτιάξω. Θα το χτίσω. Λοιπόν, λογικά, ναι. Αλλάξαμε πάλι χώρο. Ναι, γιατί. Τον γκαράζ δεν χωράμε πια. Γιατί πάχυνες, Χρήστο. Γι' αυτό δεν χωράμε. Ναι, όχι γι' αυτό. Α, καλά. Δεν έχουμε χώρο στον γκαράζ πλέον. Τον γκαράζ αυξάνεται και πληθαίνει. Όχι, τα αυτοκίνητα. Δε. Το γκαράζ ίδιο είναι. Γι' αυτό δεν χωράμε. Λοιπόν. Οκ, καταλάβατε. Τέλος πάντων, δεν χωράμε εδώ πέρα. Οπότε αλλάξαμε πάλι ένα σημείο. Σε λίγο θα γυρνάμε λογικά μέσα από το τζιπ, στο αγωνιστικό, κάπου θα γυρνάμε. Στο δρόμο. Στο δρόμο. Με βροχή. Με βροχή. Θα τα γυρνάμε. Στην Παγκεραυνό, γιατί είμαστε κατέμοιροι. Εντάξει, ναι, οκ. Λοιπόν. Ποιο μηχανάκι είχαμε. Στα σημερινά. Μέσα εδώ πέρα. Είχαμε το Triumph 800, το Tiger. Το ωραίο. Όχι το XC, το εντουράδικο. Ναι. Είχαμε το πιο ασφάλτινη έκδοση. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μηχανάκι, όπως είδατε και εσείς, έχει πάρα πολλά έξτρα. Να πούμε καταρχάς ότι μιλάμε για ένα τρικύλινδρο εν σειρά, Triumph κινητήρα, ο οποίος αποδίδει κοντά στα 95 άλογα. Ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ ωραία γραμμικά και θα τα αναλύσω επιμέρους εν ολίγης. Το συγκεκριμένο μηχανάκι από την βασική εργοστασιακή έκδοση, να πούμε ότι έχει ως εξτρά τα φλασάκια που είδατε, είναι εξτρά λεντάκια της Triumph. Προβολάκια γνήσια της Triumph, διπλό stand. Όλα γνήσια, ό,τι αυτό έχει είναι γνήσιο της Triumph. Ναι, βασικά ναι. Έχει επίσης τον ήχη, τη μονή στέκα που λέμε τέλος πάντων. Από το XC, από το μεγάλο μοντέλο. Του, ας πούμε, ξέρω εγώ ουσιαστικά, ναι. Το XC. Επίσης, τι άλλο εξτρά μας είπε το παιδί ότι έχει. Τα προβολάκια και θερμενόμενα grip. Θερμενόμενα grip, με δικό τους διακόπτη που φωτίζεται, ναι. Που κάνει. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι διαφορές. Τώρα, το συγκεκριμένο μηχανάκι. Μιλάμε για ένα μηχανάκι φοβερό, μηχανάκι ωραίο κτλ. 95 αλογάκια, ένας πάρα πολύ ωραίος κινητήρας. Ξεκίνησα από τον κινητήρα, Νομίζω η καρδιά του. Το κτίνος. Λοιπόν, το οδηγήσαμε, το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ, αποδίδει πάρα πολύ ωραία. Δεν ξεφουσκώνει πουθενά. Είναι ένας πάρα πολύ στρωτός και ταυτόχρονα πάρα πολύ δυνατός κινητήρας, ο οποίος σου προσφέρει ένα πάρα πολύ όμορφο γουργούρισμα και, όπως είπα, δύναμη παντού. Ναι. Μπορεί να παντιλικώσει, μπορεί να σηκώσει, μπορεί. Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Το οποίο είναι σχετικά από καταναλώσεις και τα λοιπά κάτι μέτριο. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Από ό,τι συζητήσαμε, ας πούμε, και ψάχναμε κι εμείς, δεν έχει κάτι το φοβερό για ένα τέτοιο κινητήρα. Καλά, εννοείται ψεκαστό, νομίζω αυτό δεν χρειάζεται. Καλά, δεν κάνω. Τώρα εντάξει, είναι το 2014 το μοντέλο μας. Αν θυμάμαι καλά, ή 2013. Εντάξει, το πήραμε τα χειρισμένα αργότερα. Το μηχανάκι που βλέπετε επίσης έχει 20.000 χιλιόμετρα. Έτσι. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, τώρα μπροστά το μηχανάκι έχει δύο τεράστιους δίσκους της Brembo. Δαγκάλες Nissin, ένα περίεργο πάντρεμα το οποίο δουλεύει όμως. Γιατί να δουλέψει. Γιατί να μην δουλέψει. Επίσης πίσω τη σκόπλακα της Brembo μαζί με δαγκάνα Nissin, κλασικά, παραδοσιακά. Για να λέω που επίσης. Έλα να πάμε σε Nissin, μόνο εγώ και εσύ. Οκ. Τα οποία δουλεύουν πάρα πολύ ωραία. Έχει ABS το οποίο. Είναι on off για κάτι τύπου σαν και αυτόν εδώ πέρα. Okay. Πολύ στρωτό, πολύ ωραίο και το ABS του, δουλεύει φοβερά. 45 μπροστά ανάποδα, δεν έχουν ρυθμίσεις δυστυχώς αυτά. Δυστυχώς είναι fix, δηλαδή ναι, το παίρνεις, αρέσει, δεν αρέσει, έτσι είναι. Θα το φας. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ωραίο. Όσο το οδηγήσαμε. Ωραίο ήταν, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να είναι και ρυθμιζόμενο. Γιατί πίσω είναι full ρυθμιζόμενο. Το πίσω είναι full ρυθμιζόμενο. Το καινούργιο βγαίνει με white power αναρτήσεις. Άμα το ψάξουν τα παιδιά, νομίζω θα το καταλάβουν. Λοιπόν, ανεβαίνοντας πιο πάνω, φωτιστικά σώματα τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από ένα αυτοκίνητο. Και αυτό το εννοώ γιατί έχουν μια ρύθμιση ουσιαστικά η οποία τι είναι. Ότι άμα ανεβάσεις έναν στα κιλά τα δικά μου πίσω, το μηχανάκι θα σου ζάρει το λιγότερο. Ναι, ή άμα το φορτώσει τέλος πάντων με πολλά πράγματα για touring, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Το ίδιο κάνει. Το ίδιο πράγμα κάνει. Εάν κάνεις αυτό, το μηχανάκι έχει αποτέλεσμα να σου ζάρει ώρα τα φώτα σου, η προβολή σου και οτιδήποτε να είναι στα πάνω. Αυτό έχει μια ρύθμιση ακριβώς πίσω από τη μάσκα που εσείς βλέπετε, την οποία τη γερνάτε και ρυθμίζει το ύψος των φώτων. Όπως κάνουμε δηλαδή στα αυτοκίνητα τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά δεν το έχουμε δει σε μηχανή, να πω την αλήθεια.
τουλάχιστον δεν ξέρουμε εμείς κάποια. Κάτι θα υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι, αλλά να γίνεται επιτόπου η ρύθμιση. Αυτό θέλω να πω, έτσι. Όλα ρυθμίζουν με βίδα. Όχι όλα. Κοίτα, πιθανόν, επειδή δεν έχουμε επαφή με κάτι BMW, κάτι τέτοια που είναι τα καινούργια σου με αυτά. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Μπορεί και να. Πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε τι λες. Μπορεί και να ρυθμίζουν και εκεί. Σήμερα θα ακούσει τι αλήθειες. Εγώ θα τις πω. Λοιπόν. Όπου είπαμε, αυτό δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Τα συγκεκριμένα LED που έχει ως προβολάκια εξτρά είναι τη Triumph, όπως είπαμε, τα οποία φωτίζουν απίστευτα, λευκά, πολύ όμορφα. Δεν τυφλώνουν κόσμο, είναι σωστά τοποθετημένα. Χτυπάνε κάτω ανθρώπινα, ρε φίλε. Δεν είναι από το eBay με 4 ευρώ που θα βάζα εγώ, γιατί με τσίπη. Είναι σωστά αυτά που πρέπει να φοράει ένα μηχανάκι που χτυπάνε κάτω, δεν τυφλώνουν κανένα και βλέπεις με αυτά. Δεν τα έχεις για το μάτι. Τα ανάβεις σε ένα βουνό, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο διακόπτη. Απλά θες συνέχεια να ανάβεις αυτό. Καλά, ναι, πάρα πολύ ωραίο, αδιάβροχο διακόπτη, πάρα πολύ ωραίο. Η ζελατίνα του είναι μαμά, όπως είπαμε και προηγουμένως. Δεν έχει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Έχει όμως. Το φτεράκι. Έχει όμως το φτεράκι μπροστά, το οποίο είναι από το άλλο μοντέλο. Είναι από το 6, γιατί δεν βγαίνει έτσι κανονικά η έκδοσή μας. Το συγκεκριμένο όμως το έχει και αυτό. Ναι, δηλαδή έχει μόνο το φτερό χαμηλά στη ρόδα. Και το έχει βάλει επιπρόσθετο, πάλι τη Triumph γνήσιο, δηλαδή αυτό που βγαίνει στο 6. Του είχε βάλει αυτό που είναι ακριβώς κάτω από τα προβόλια. Έτσι, έτσι. Το ρίχος. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ του ωραίο. Πάει ρίχος, πολύ. Βασικά του δίνει, γιατί αλλιώς το έχω δει και χωρίς αυτό και κάτι του λείπει. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, τροχούς, όχι ακτίνες. Ακτίνες θα συναντήσουμε στο μοντέλο το 6, που ξαναλέμε το πιο νοφάδικο, adventure-άδικο κτλ. Εδώ έχουμε κανονικούς τροχούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολύ πιο δρομήσιους και όχι τόσο ώστε να αποσβαίνουν ταχύτητα κτλ. Παρ' όλα αυτά κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. 19 μπροστά και θύμισε μου πίσω. Πάλι 19. 19 και 19, πίσω 19. Ήταν, νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. 19 μπροστά, 19 πίσω, με πλάγιες βαλβίδες, οι οποίες έχουν και αυτό το φοβερό και πάρα πολύ ωραίο σύστημα που στέλνει ένδειξη στο καντράν σου και σου λέει πόση πίεση έχεις, φίλε. You know that? Αυτό είναι. That revolution. Ναι. Πίεση ελαστικών. Αυτή η επανάσταση, τέλος πάντων. Εντάξει, το είχαν τώρα τη GTR και κάτι ZZR από το καιρό τώρα πίσω. Ναι, αλλά. Όσο πέφτουν οι τιμές. Αλλά κάνανε πάνω από 25.000 όλα αυτά. Εκείνο, δεν κάνανε εδώ κάτι. Ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ωραίο μηχανάκι επίσης διαθέτει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ρυθμιζόμενη σέλα. Πού θα βρει τη ρυθμιζόμενη σέλα? Ναι, ρε φίλε. Πουθενά. Η οποία ρυθμίζει και σαν κλίση. Σε έχουν πληρώσει, αλλά πώ τα λε. Τα λέω έτσι, ωραία, έχω χαρεί. Λοιπόν, έχει ρυθμιζόμενη σέλα. Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα μηχανάκι καταρχάς για ψηλούς ανθρώπους, έτσι, να το πούμε αυτό. Τι σημαίνει ψηλούς? Πάνω από ένα 80. Πάνω από ένα 80. Ο Γιάννης είναι ένα 80, εγώ ένα 83. Αυτή η διαφορά και η κατανομή κορμού, χεριών κτλ. Μου είπε ότι τον ζόρισε στην απόσταση. Ένιωθα ότι πιάνω στο τιμόνι με πολύ μπροστά. Τύπου Βεστρόμα, ας πούμε. Ναι, ήμουν έτσι. Εμένα δεν μου φάνηκε αυτό. Ενώ στο Βεστρόμα είχε φανεί. Φαντάζομαι δηλαδή ο Γιάννης στο Βεστρόμα θα ήταν φάση έτσι. Χαρελεάς με τσόπερ. Ναι. Okay. Είναι ένα ψηλό μηχανάκι. Δεν κατάλαβα, τα πόδια μου δεν λυγίσανε πουθενά σε φάση να νιώσω ότι. Ήταν πολύ βολικό. Τα ποδοστήρια του όλα με τις χειρολαβές και τα λοιπά. Ότι είμαι κάπως έτσι. Δεν όχι, 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 χαλάρωση. Ναι. Τα πόδια παρόλα αυτά φτάνουν κάτω. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Οι γωνίες είναι σωστές, δηλαδή όταν τα πόδια σου είναι πάνω, αλλά και όταν τα κατεβάζεις πατάς. Ναι, είναι καλό μελετημένο. Δεν όπως ήταν ρέμα, ας πούμε, που είσαι σε φάση. Ω, ανέβηκα. Τώρα πώς θα κατεβώ, το πόδι δεν κατεβάζω για το φανάρι. Αυτό. Ναι. Αλλά οκ, okay, ήταν πολύ καλό. Έχει μία. Πιο επιθετική θέση οδήγησης, το συγκεκριμένο το μεταξύ είπαμε ότι έχει και αποστάτη στο τιμόνι γύρω στους 3 με 4 πόντους, αν θυμάμαι ναι, καλά. Πιο ψηλά. Ναι, το οποίο σου φέρνει λίγο πιο κοντά σου και πιο ψηλά σου το τιμόνι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό το τραπέζι όμως κουνιέται ακόμα, Γιάννη, γιατί. Τι θα κάνω, το καλά. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό έχει πάρα πολύ ωραίο, θα πούμε και στη συνέχεια πώς μας φάνηκε στην οδήγηση. Ένα οκ. Okay. Από τα όργανα που σου φάνηκαν βασικά. Κοντέρ και τα λοιπά. Νομίζω ότι πρέπει. Ήταν μεγάλες ενδείξεις, σωστές ενδείξεις. Ήταν normal. Δεν ήταν τόσο φανταχτερός ούτε υπόλοιπο. Δεν ήταν τόσο φανταχτερό αυτό. Ήταν normal. Ήταν κάτι normal. Φοβερό πλαίσιο σωληνωτό. Έτσι, μεγάλο δηλαδή. Φοβερό. Πάρα πολύ. Και πολύ, κρυμμένα, πολύ καλά κρυμμένα. Ενώ αυτό, αυτό που όλα, έλεγα. Αυτό που όλα έλεγα. Χύμα είναι κρυμμένα τα καλώδια. Και από κάτω αυτά δηλαδή. Ναι, όλα τα. Γυμνό μαζί. Αυτό ακριβώς. Όλα τα πραγματάκια, γιατί τα φανάρια ουσιαστικά ενώ τα βλέπετε έτσι είναι χτυπημένα. Δεν είναι έτσι. Είναι σαν ένα γυμνό τα φανάρια. Ναι, μοιάζουν. Ναι. Αν τα δεις από πίσω. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία καλυμμένα. Βγαίνει μονάχα ένα καλώδιο πλεξούδας με καλής ποιότητας πλαστικό και το τονίζω αυτό που δεν έχει λαδώσει, σπάσει, ξεραθεί. Ναι. Καλής ποιότητας. Δώσε κάτι παραπάνω και βάλει το 500 ευρώ στην τιμή παραπάνω. Θα το πάρουμε, ρε φίλε, αλλά θα μας μείνει. Ναι, και θα λέμε άκοψε και λεπτή. Τι θα πει. Εντάξει. Ξαναπέστε λοιπόν.
Πάρα πολύ όμορφο πλαίσιο, πάρα πολύ καλό. Πολλοί, από ό,τι μάθαμε, αντιδρούν λίγο στο γεγονός ότι τα πίσω υποπόδια, τέλος πάντων, τα πίσω πατάκια, να το πω εγώ έτσι, πάνε κατευθείαν με δύο σωλήνες κολλητές πάνω στο σκελετό. Που σημαίνει το μοντέλο το εξή, που τυχαίνει να πέσει στο βουνό ή οτιδήποτε κτλ. Στραβώσουν ή κοπούν. Τον ναι, κάτσες. Εκεί θα πρέπει να το χαθαρίσεις και να κολλήσεις νέες σωλήνες. Εντάξει. Θα μου πεις client mind, κάποιος που μπορεί να το κάνει. Κάποιος που δεν έχει σωλήνες, δεν μπορεί να το κάνει και δεν έχει ιδέα. Και δεν θέλει να κάτσει να κολλάει. Μπορούσε απλά να βάλουν δύο βίδες και να τελειώσει. Ναι, αλλά και εκεί έχω έναν ενδιασμό. Το οποίο ότι άμα πέσεις καλά και σπάσουν και οι βίδες μέσα εκεί, πάλι θέλει σπυρώματα και τον. Όλο τον πίνουμε με τρικιάνι. Όχι, ελάχιστα. Λοιπόν. Οκ, τώρα οδηγικά. Πάμε ένα-ένα. Πάμε από δύναμη. Πόσο φάνηκε δύναμη. Βασικά να πούμε και κάτι άλλο. Να πούμε για τη σέλα. Mm-hmm. Ότι είναι όλοι τζέλ, δεν ξέρω καλά, τι υλικό είναι. Είδες, ξεχνάμε πράγματα. Ήταν τόσο καλό που ξεχνάμε πράγματα. Έχει 500.000 πράγματα πάνω. Ρε. Μιλάμε κάθεσαι και απλά παίρνει το σχήμα των γλουτών σου. Εγώ δίνω έτσι μια έμφαση, ας πούμε. Άλλη και... Λοιπόν, τρομερό. Επίσης τα πατάκια. Ενώ δεν είναι adventure μηχανάκι. Έχει πατάκια τα οποία το ελαστικό βγαίνει από πάνω και είναι για μπότες. Χωρίς βίδες, χωρίς τίποτα, κάνεις κλακ, το πετάς. Ναι, απλά σηκώνεις το. Μη στο κλέψω, να μου πεις και το κλέψω, δεν το κάνω. Ποιος θα το πάρει. Αυτό. Από άλλο, ανάλογο όμως θα το πάρει. Ναι. Πώς το λέει, και το παίρνεις πλέον, κάνεις κλακ, το βγάζεις κομπλέ και είναι για μπότες. Επίσης το ποδόφρενο είναι ένα πράγμα τέτοιο. Το καλύτερο ποδόφρενο. Μιλάμε, θες, δεν θες, το πατάς, το βρίσκεις. Δεν το χάνεις το ποδόφρενο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Οδηγικά, ρε φίλε, πώς φάνηκε. Οδηγικά. Μια τάση να γυρίζει μόνο του. Και για μένα δεν γυρνά κι άλλο, δηλαδή. Δεν θα γλιτώσουμε από αυτή την κατάρα στο τραπέζι. Οδηγικά, τον γκάζι του. Καλό. Τον γκάζι του τρομερό. Ήταν αυτό το τρικύλινδρο που βλέπει και στα MT και στο Speed Triple, σε όλα αυτά τέλο πάντων. Τρικύλινδρο σειρά που έχει παντού δύναμη. Και απλά όπου και να ανοίξει γκάζι, θα θέλει να σηκωθεί. Θα θέλει να φύγει, θα θέλει να παντλικώσει. Και δεν το περιμένει τόσο από ένα touring μηχανά. Γιατί το βλέπει και λε, εντάξει, είναι μηχανή για εκδρομέ. Πού να ξέρει ότι είναι κανιβαλάκι. Δεν είναι, ναι, δεν είναι όμως εκδρομικό. Όχι, εντάξει. Είναι σε φάση είναι, ότι. Είναι, αλλά μπορεί να κάνει και το άνοιγμά μου, ρε φίλε. Δηλαδή και στην καθημερινότητα, άμα θε να το μαλακίσει, το μαλακίζει σαν τα φίλε. Οκ. Μην ακούτε εσεί. Ναι, όχι, όχι. Πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ γραμμικό. Πάρα πολύ ωραίο. Φρένα αναρτήσει. Φρένα αναρτήσει. Κοίτα. Δεν. Δεν το πιέσαμε. Δηλαδή. Δεν θέλει πίεση αυτό για να το πει. Θα σε βάλουμε στα 120 στην Αθηνά Λαμία, ας πούμε, με βρεγμένο να πατήσει τέρμα φρένο, να δούμε τι θα κάνει. Δεν σταματήσει, η πίεση έχει. Όχι, μου φάνηκε μια χαρά. Δεν είχα πρόβλημα. Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει. Δεν είχα πρόβλημα. Και επειδή ανέβηκα και πίσω σε μια φάση, και πίσω είναι εξίσου καλό. Ναι, βασικά ξεκινάει, δεν έχει το κλασικό που είναι πιο ψηλά ο πίσω. Το έχει λίγο. Μόνο όταν κατεβάσει τη σέλα. Ναι, και πάλι είναι δύο πόντου. Δεν είναι κλασικό. Είναι καλυμμένο από τον αέρα ο πίσω. Άρα μπορείς να πας σε ένα άνετο ταξίδι όμορφο και ωραίο. Πολύ άνετο. Και μαλακή πίσω σέλα σαν την προστινή. Και το συγκεκριμένο έχει μπαγαζιέρα, μαμά. Ξεχάσαμε να πούμε προηγουμένως. Ναι. Τόσο πολλά. Η οποία έχει μαμά μπαγαζιέρα, η οποία μας είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, έχει πλαστικό και αλουμίνιο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα τραγούδι. Συνδυασμό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μηχανάκι. Τοπικά δεν θα έχουμε ξεχάσει σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Δεν σίγουρα. Υπάρχει περίπτωση. Το συγκεκριμένο μηχανάκι είναι στα 10 με 11.000 αυτή τη στιγμή που παίζει το καινούριο. Ένα μεταχειρισμένο μπορείτε να το βρείτε ανάμεσα από 7 κάτι με 8,5 χιλιάρικα, παίζουν αυτή τη στιγμή δηλαδή. Μπορείτε να βρείτε κάτι σε καλή κατάσταση. Να πούμε ότι το πήρε ο Βασίλης αυτό με... Πολύ λίγα χιλιόμετρα, 18,000. Πολύ λίγα χιλιόμετρα, 7,5-8 χιλιάρικα και όλα αυτά τα έξτρα πάνω. Δεν τα βάλε αυτό. Και συναγερμό έχει πάνω. Και από ό,τι μας είπε, συναγερμό Σκόρπιο και επίσης για το μέλλον σκέφτεται να βάλει και τις πλαϊνές βαλίτσες για να τρυπάρει λίγο, να κάνει ταξιδάκια. Ναι, γιατί το έχει πάρει το παλικάρι για να ταξιδεύει. Γενικά του έδωσα τα πάντα ο τύπος. Οπότε ακούγεται πολύ καλό τύπο. Βαλίτσες του έδωσε, απλά δεν είχε βάσεις. Είχε από παλιό μηχανάκι και θα πάρει απλά τις βάσεις. Πάρα πολύ καλό deal. Τέλος πάντων, η Triumph είναι μια εταιρεία για αυτούς που γνωρίζουν από αυτοκίνητα που έχει δώσει μεγάλο κομμάτι και στους αγώνες. Και έχει δώσει και, έτσι λίγο για τους πιο ψαγμένους, μια υφή και ένα τρόπο καινοτομίας κάποια χρόνια που ήταν πολύ δύσκολο να το κάνεις, δηλαδή δεκαετία του 50 και του 60. Έχει πρωτοποριακά, δηλαδή έχει πρωτοποριακές ιδέες και το εφαρμόζει. Και όπως βλέπουμε και σήμερα, εγώ είδα ένα μηχανάκι αξιότιμο, άξιο για τα λεφτά του και ένα μηχανάκι που για μένα είναι από τις λίγες περιπτώσεις, όχι γιαπωνέζικο, εντάξει, δεν ξέρετε την αγάπη μου τέλος πάντων, το οποίο έχει αυτή την αξιοπιστία
και αυτό το σύνολο το ποιοτικό. Ναι. Είχαν τα Ιαπωνέζικα κάπου. Αυτό βλέπει. Αυτό εγώ εκεί πέρα γουστάρω αυτό ότι είναι ποιότητα κατασκευή. Πώ λέμε ότι σε κάποια παπιά δεν ναι. το είδαμε. Ακριβώ. Βλέπει και ρε φίλα το πλαστικό του, το ηλαβί, το κουμπάκι. Δηλαδή πατά τα φλάζ να σβήσουν και νιώθει ότι είναι ποιοτικό. Θέλω να πω ότι και τύποι κολλημένοι σαν και εμένα με τα Ιαπωνέζικα ακόμα που δεν θα έπαιρνα ποτέ ένα ευρωπαϊκό μηχανάκι, θα το αγόραζα. Και για να σε κερδίσει τόσο πολύ ένα μηχανάκι σημαίνει ότι, ότι είναι καλό. Έχεις δει πολλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή δεν τα έχω δει να κυκλοφορούν πολύ, δεν παίζουν πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είδα και πριν ξεκινήσουμε, πριν μας πει κουβέντα ο άνθρωπος, και κοίταγα στο πλάι το πλαίσιο και όλη την κατασκευή αυτή, είπα ναι, αυτή η εταιρεία συνεχίζει τις δάφνες της, ας πούμε, το όνομά της. Να πούμε και το άλλο. Αυτό το μηχανάκι, πολύ. Αυτό το είδος και τα λοιπά, το παραλληλίζουν και το συγκρίνουν με τα BMW. Δεν μου αρέσει έτσι πως με κοιτάς. Λοιπόν, το μηχανάκι και γενικότερα αυτές οι σειρές άξιες... Χρήστο, θα φέρουμε κανένα BMW να δείξουμε στην εκπομπή. Ναι. Είναι BMW killer αυτό το μηχανάκι. Δεν γιατί... θα φέρουμε. Γιατί συνδυάζει την τιμή με την απόδοση, συνδυάζει την τιμή με αυτό που σου προσφέρει για να έχεις μήνυμα. Η φαν θα είναι. Το μηχανάκι... Είναι BMW killer. Έχω ακούσει πολλούς να το παραλληλίζουν με το τάδε της BMW. Όχι, δεν είναι έτσι. Μιλάμε για ένα μηχανάκι που έχει τη μισή τιμή από ένα ανάλογο της BMW. Λίγο λιγότερο, εντάξει. Γιατί με το 800 να πούμε, 8,5. Ναι, ας το συγκρίνουμε αυτό. Εντάξει. Είναι αρκετά πιο φθηνό. Ναι, πολύ πιο φθηνό και συγγνώμη, αλλά είναι πολύ καλύτερο ποιοτικά. Και σχεδιαστικά. Όχι από θέμα ομορφιάς. Αλλά είναι και αυτό. Από θέμα χρηστικότητας. Από θέμα αξιοπιστίας. Αυτά. Εντάξει. Η αλήθεια να λέγεται. Είναι κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά θέλω BMW στην εκπομπή να δείξουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για το μηχανάκι. Μας έφτιαξε την ημέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ούτε να πληρώθηκα από την Driving σήμερα. Γιατί σήμερα. Και ευρωπαϊκό, εσύ τι έπαθε. Κάτι. Είσαι καλά. Η πατρότητα έχει αλλάξει, νομίζω. Όχι, καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη για το μηχανάκι που μας έφερε. Θέλουμε ιδιαίτερα μηχανάκι, ρε φίλε. Εμένα μου άρεσε σήμερα αυτό που έγινε. Εντάξει, ήταν ωραίο. Ξέρεις τι γίνεται, είναι ότι είναι από τις λίγες φορές που βλέπεις ένα σύνολο και είναι τόσο καλό. Είναι. Σε όλα, δηλαδή, ξέρεις να διαφάσεις που λες, θα του βρει ένα ψεγάδι. Ας πούμε, εγώ βρήκα ότι οδηγικά με τράβαγε μπροστά. Που μπορεί, αν άρεσε να το τιμώ λίγο πιο κάτω ή μετά που κατεβάσαμε τη σέλα, ήταν στην ψηλή ρύθμιση, είδα ότι με βόλευε. Ρυθμίζει όμως τη σέλα, να σε βολεύσει. Αυτό, εσύ. Όχι, δεν βρήκα κάτι αρνητικό. Τώρα, σε βάθος χρόνου δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά το τιμόνι του έκοβε. Έτσι, ναι, για μέσα στην πόλη, πάρα πολύ. Γκάζι είχε. Γκάζι, καλά, γκάζι. Εντάξει. Κατανάλωση μια χαρά. Okay. Κατανάλωση κομπλέ, εντάξει, για τα άλογα που είχε. Έτσι, εντάξει, κατ' άλογα δεν έφυγε. Εντάξει. Τι θα φάνε. Ταξίδι πα. Τα πάντα κάνει. Κάτι ρε φίλε. Παίζει. Δηλαδή. Βγαίνει το ABS. Λοιπόν, το προτείνουμε αναμφίφυλακτα. Ψάχτε το, οδηγήστε το. Κοιτάξτε το γενικότερα. Πάρτε το ρε παιδιά, τι να πω. Και να μας το φέρετε κάτω κανιά βόλτα γιατί είναι ακριβό για μας, οπότε. Αυτά, λοιπόν, οπότε παιδιά. Πες τα. Θέλω να πεις εσύ τι όλα, εγώ τα λέω. Όχι. Πες τα Γιάννη. Πάρω το YouTube-ιακό μου, περίμενε. Τι είναι. Λοιπόν, παιδιά, γραφτείτε, like, share. Στα social media κάντε κανένα like εκεί πέρα, Facebook, Instagram. Ανεβάζουμε κανένα Instagram και μια βλακεία, μόνοι μας τη βλέπουμε. Τι είναι όλες σε φάση. Ναι, εντάξει. Πού είναι αυτά τα παιδιά, χαθήκανε, ξέρω. Ωχ, τι να κάνουν. Λοιπόν, παιδιά, γραφτείτε να μεγαλώσει η παρέα μας, να βρεθούν και άλλες στην παρέα, να φέρουν και άλλα μηχανάκια τα παιδιά. Έρχονται μηχανάκια, έρχονται tech θέματα, έρχεται ένα χειμώνα ζώρικο. Όταν σταματήσουμε τα γυρίσματα έξω και δεν θα μπορούμε και θα βρέχει κτλ. Θα γυρνάμε μέσα. Οπότε έχουμε να μάθουμε πολλά φέτος. Αυτά. Και εμείς θα μάθουμε. Να μας πείτε και εσείς τι θέλετε να δείτε. Άντε, όλοι εμείς δηλαδή, εμείς θα κανονίσουμε όλα. Τα παιδιά. Comment, τι θέλετε να δείτε στα επόμενα επεισόδια. Πέρα από μηχανάκια. Α, και επειδή έχουμε και κάτι παράπονα, μας λέτε κανένα κατέμ δεν φέρνετε. Δεν μας το φέρνουνε, τι να κάνουμε. Ποιος έχει κατέμ. Φέρτε να μας έχει ζαλίσει. Αυτά που λέει, τα λέει έτσι για να τα πει. Λοιπόν, φέρτε ένα κατέμ να μας έχει κάνει. Λοιπόν, άντε. Μέχρι την επόμενη φορά. Bye. Θα σπάσεις, σε τέχει, σε πείραμε. Καλό. Πες ότι έβαλα βίδα. Έβαλε βίδα ο Χρήστος και δεν κουνάει το τραπέζι πια. Κουνάει. Όχι, δεν κουνάει. Δεν γυρνάει. Ήταν αυτό το γυριστρό που είχαμε. Το γυριστρό.
Το γυριστερό, όχι το γυριστερό. Το δεν κουλάει την επόμενη σεζόν του χρόνου. Ναι. Έχουμε δουλειές άλλες τώρα. Πάμε. Πόδωση, συνδυάζει την τιμή με αυτό που σου προσφέρει για να έχει μήνυμα. Η φαν θα είναι. Ποια φαν? Η πίτσα φαν. Όχι το μπουφαν. Και δεν είναι κανένα πρόσφατα. Λοιπόν. Μπουφαν. Λοιπόν. Δεν θα συνεχίσουμε να δείξουμε. Θέλω να δείξουμε με. Έχει πάνω καλώδιο. Το κρατάω εγώ. Θα πω έχει πιάσει. Κάπου θα πω. Έλα από εδώ. Πάμε. Πάμε. Τι να κάνω. Πάμε, το πήρε. Κάτσε.